Με την ευθύνη των γονέων και των κηδεμόνων τους θα παίζουν στο εξής τις παιδικές χαρές των Δήμων τα παιδιά. Οι Δήμοι είναι πλέον υποχρεωμένοι να τοποθετήσουν αναλογή σήμανση στις παιδικές χαρές που δεν έχουν τις προδιαγραφές στο πλαίσιο του νέου νόμου που ορίζει αυστηρές προδιαγραφές κατασκευής των χώρων και ασφαλείας μετά το δυστύχημα σε Λούνα Πάρκ στην Αθήνα. Η προθεσμία που είχε δοθεί για την πιστοποίηση των παιδικών χαρών που θα πρέπει να έχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές για την ασφάλεια και την υγιεινή έληξε στις 30 Ιουνίου. Ζητήθηκε να σταλεί ποια είναι η κατάσταση. Υπάρχει κάποιος νόμος ο οποίος έγινε και βάζει συγκεκριμένες προδιαγραφές. Δηλαδή πρέπει να έχει τουαλέτα στην παιδική χαρά, πρέπει να είναι όλες περιφραγμένες, πρέπει να έχουν αυτά με τα οποία ασχολούνται τα παιδιά που οι κούνιες ή όλα πρέπει να έχουν μια συγκεκριμένη πιστοποίηση την οποία την έχουν ελάχιστα εργοστάσια κυρίως του εξωτερικού των εισαγωγέων και υπάρχουν παιδικές χαρές οι οποίες λειτουργούν από πολλά χρόνια στο Δήμο μας. Όλες αυτές οι παιδικές χαρές είναι αδύνατο όταν κάνεις ένα νόμο και δεν ενισχύεις ανάλογα τη δυνατότητα των Δήμων να μπορούν να κάνουν τις καινούργιες παιδικές χαρές, να το καταλάβω. Αυτό που κοιτάζουμε είναι να συντηρούμε τις υφιστάμενες παιδικές χαρές, γιατί υπάρχει μία παράταση του νόμου μέχρι το τέλος του Δεκέμβρη του 2014 και βλέπουμε από εκεί και πέρα. Προσπαθούμε να συντηρούμε τις υπάρχουσες παιδικές χαρές όπως υφίστανται με τις οικονομικές δυνατότητες του σήμερα. Και από εκεί και πέρα, όταν υπάρχει, αν θα υπάρξει δυνατότητα χρηματοδότησης μέσα από το καινούριο το πρόγραμμα από το ΣΕΣ, να κοιτάξουν να κάνουν μια συνολική αλλαγή. Ο κύριος Ιωνίδης τόνισε ότι πρέπει να πριτανεύσει η λογική και να υπάρξει αλλαγή στο νόμο που θα επιβάλλει μεν προδιαγραφές χωρίς εκπτώσεις στην ασφάλεια των παιδιών, αλλά θα δίνει τη δυνατότητα σε άλλες επιχειρήσεις να παράγουν πιστοποιημένο εξοπλισμό και προς αυτή την κατεύθυνση, όπως είπε, γίνονται κινήσεις και από την ΚΕΔΕ. Αξίζει να σημειωθεί ότι το οικονομικό κόστος που απαιτείται για τις παρεμβάσεις στις παιδικές χαρές του Δήμου μπορεί να αγγίξει ακόμη και τα 50.000 ευρώ ανά παιδική χαρά. Καλύτερα θα ήταν να αλλάξει ο νόμος χωρίς να κάνει καμία έκπτωση στην ασφάλεια των παιδιών, να κοιτάξουν να δουν ότι και κάποιες μικρές επιχειρήσεις που μπορεί να κάνουν ή κάποιοι επαγγελματίες της περιοχής που κάνανε και πάνω σε αυτά τα σκούνιας μεγαλώσαν χιλιάδες παιδιά και στις τραμπάλες, χωρίς να έχουν κανένα ζήτημα, εφόσον συντηρούνται καλά, θα πρέπει ο νόμος να γίνει περισσότερο προσγειωμένος, χωρίς να κάνει, επαναλαμβάνω, καμία έκπτωση στην ασφάλεια των παιδιών, έτσι, ή στην ασφάλεια του χρήστη. Να μπορέσουν να γίνονται και από άλλους ανθρώπους, οι οποίοι δεν έχουν, ας πούμε, πιστοποιημένο εργαστήριο κατασκευής παιδικών χαρών, αλλά έχουν την αξιοπιστία να κατασκευάζουν τέτοια πράγματα. Δεν μπορείς να πεις κάποιον ο οποίος είναι επαγγελματίας σιδεράς χρόνια, έχει κάνει πάρα πολλά τέτοιες κατασκευές, ότι ξέρεις, πήγαινε να βγάλεις πλέον την πιστοποίηση τάδε, η οποία κοστίζει μερικές χιλιάδες ευρώ, θα το κάνει κανείς μικρός επαγγελματίας. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να υπάρχει μια εκλογήκευση και θεωρώ επίσης ότι, χωρίς να κρίνουμε τους νόμους, ψηφίστηκαν, αλλά μπορούμε να πούμε, να κάνουμε προτάσεις ώστε να είναι περισσότερο προσαρμοσμένες στην κοινωνική πραγματικότητα, στην κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα. Επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά, χωρίς να κάνει την παραμικρή έκπτωση στα θέματα της ασφάλειας.